Αύριο. Ωραία. Λοιπόν, αύριο που θα το απαντήσεις να του πεις ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είσαστε μαζί. Εντάξει, κύριε Ολυμπία. Με συγχωρείς, κοριτσάκι μου, που μιλάω έτσι, αλλά φοβάμαι για τη ζωή του. Α, μην το λέτε αυτό. Πώς να μην το λέω. Ο Τουμέρ μας προειδοποίησε πάρα πολλές φορές. Ήρθε στο σπίτι μου, ήρθε σε σένα και μετά από το χθεσινό φοβάμαι πραγματικά. Ο Τουμέρ έχει αλλάξει. Είναι άλλος άνθρωπος. Η ζήλια του τον έχει τυφλώσει. Δεν θέλω να πάθεις κανένα κακό για μένα. Γιατί Βιρκίνο Λετζίζε. Αμα σέν Βιρκίνο. Ο Λετζέξε. Τι είναι τι. Γιουρέλε. Άγγελε, σε ευχαριστώ για την πρόταση.
Με τιμά. Είσαι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Αλλά δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Σαν φίλο μου, σαν αδερφό μου σ' αγαπώ. Και θα σ' αγαπώ παντοτινά. Έμεινε. Όχι, Εμινέ μου, και ανησυχώ πάρα πολύ. Του τηλεφωνάω και δεν απαντάει το τηλέφωνο. Ναι, το τηλεφώνησα κι εγώ. Είχατε δίκιο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Του έχω γράψει ένα γράμμα, μπορείτε να του το δώσετε. Σας παρακαλώ, εγώ αύριο φεύγω για εκεί. Ναι, αγάπη μου, να του το δώσω. Σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι ολόψυχα τώρα που θα πας στην Κύπρο να βρεις τους δικούς σου. Να σε έχω καρδιά σε ευτυχισμένη. Σας ευχαριστώ. Θα έρθω να σας δω πριν να φύγω. Θα ήθελα να του δώσω το γράμμα, αλλά σκέφτομαι ότι θα ήταν καλύτερα να το διαβάσει ενώ θα είμαι στην Κύπρο. Μπορείτε να του το δώσετε όταν θα έχω φύγει. Να μην ανησυχείς. Το πάρε όταν θα έχεις φύγει. Ευχαριστώ.
Το σπίτι μου. Γαμέρι γεννήθηκα. Είμαι η Κατερίνα του Χρήστου και της Ευγενίας. Και γεννήθηκα σε τούτον το σπίτι, σε τούτον το χωρκό. Όπως γεννήθηκαν και εκείνοι και οι γονείς τους. Τούτοι που ήρθαν δαμέ και πιάσαν το σπίτι μας, το χωρκό μας. Τι είναι. Πόθεν είναι. Πού είσαστε, μάνα μου, πού είσαστε, μάνα μου. Ηρέμησε, ρε κουμπάρε, ηρέμησε. Μπορεί να μην έχει σήμα. Πόσε ώρε, εσύ που το πρωί μου πει, αρέα, Αντρέα. Ενάρτου, ρε στέλνει, με ανησυχώ. Με ανησυχώ, μια κουβέντα είναι, με ανησυχώ. Ξέρει τι μπορεί να πάθουν ποτζή. Σε πολλά χώδη τελικά. Δεν ήθελα να πάω. Τέλο πάντων, άντε να πω κι εγώ. Κάτσε, κάτσε, ρε κουμπάρε. Δεν είπαμε να κάτσει, να περιμένει. Να έρθουν οι μπιτσί να τελειώνει τη δουλειά, κάτσε. Καστέλιο, μπορεί να χειροτερέψει η κατάσταση. Αφού η Σοφία δεν θέλει να με δει στα μάτια, ρε κουμπάρε. Θα το κανονίσουμε. Δεν ξέρω με τον Χρήστο κάτι μπορεί να γίνει, αλλά με τη Σοφία να αποκλείεται. Ευρεθήκαμε σήμερα. Δεν ξέρει τι μου είπε. Πού ήσουν την ώρα που εγέναν η μάνα μου, πού εγύριζε, πού ήσουν την ώρα που με σε χρειάζομαι. Είπες μου τα ρε Άντρα, είπες μου τα μάνα μου, είπες μου τα μάνα μου. Αν είπα σου, αλλά και δεν τη στεύα ρε Στέλιο, ξέρεις το. Τι να της πω, τι. Έναν τέχα να θωρώ τη μάνα της να γεννά και να πονεί και πιέ να... Κιό με τους φίλους μου ρε κουμπάρε, άφησ' με. Μα, είμαστε και εμείς τέλεια παιδιά. Εδιά μέσα στο κέφι του πραξίκου. Με το παρακαλέσω την Ιτσού να ανοίξει το κέντρο. Ρε, θυμάσαι την Ιτσού. Θυμώ την καλό μια θυμώ. Τι γίνεται, Ζουνικό, παλιά. Είδατε μια φορά 5-6 χρόνια μετά την εισβολή. Δούλευκε σε ένα εργοστάσιο που είναι και ληστεία και πήγαμε να δούμε. Ναι, επαντρεύτηκε, είπε μου, έκαμε νομίζω και ένα μωρό. Εκλαμπουρίστηκε το μύθι. Αθυμήθηκε την εισβολή των μακαρίων των τσίρων τη. Στέλιο, τώρα που το σκέφτομαι, ξέρεις ότι εμπορούσε να πεθάνουμε και εμείς την νύχτα. Εμπορούσε.
ρε. Ρε. Ήταν θαύμα που ζήσαμε. Ήταν, ρε. Τώρα που το σκέφτομαι, ήταν θαύμα. Ο Θεός ένα θέλει να πάμε. Όμως τώρα τα χρόνια που μας έδωσε ο Θεός, ρε Στέλιο, τι έκανα. Εγώ νιώθω ότι δεν έκανα τίποτα, ρε. Παρέτα, ρε. Παρέτα, ρε, που δεν έκανα τίποτα. Τι έκανα. Ριάλια. Τα λαούλα έκανα με τα θάλασσα. Πώς είναι η ζωή, ρε. Πώς λέει. Πάνω στο καροτσάκι. Βράγει ώρα, Ανδρέα. Θα γίνει καλύτερα. Μακάρι, ρε φίλε. Μακάρι, γιατί λυπούμε τι. Ξέρεις, θωρώ την και σκέφτομαι τα λάθη μου. Θωρώ και την κόρη μου και λαλώ. Έδωσε μου την δοκιμασία ο Θεός για να με τιμωρήσει. Εν τιμωρά ο Θεός, Ανδρέα. Μόνοι μας που τιμωρούμαστε. Ναι. Παπά, ερχόμαστε. Έλα ρε Μαρίνα, εσπάσετε με. Πού είσαστε, μάνα μου? Ερχόμαστε, ρε παπά. Μόλις σε πιάσαμε σήμα. Είσαστε καλά? Ναι. Ήβρε εδώ σπίτι? Ναι. Ωραία. Φαντάζομαι την μάνα σου, α. Να τα πούμε σε λίγο, παπά μου. Άντε, γεια. Ναι, ναι, γεια, γεια. Να προσέχετε. Έρχονται. Να πάω. Πρέπει να πάω στο λίγο. Κάτσε. Κάτσε, ρε Ανδρέα, κάτσε. Να τελειώνει τούτη η ιστορία. Α? Έλα μέσα. Çağırıyor bir hanımda bir an biraz çay, lütfen. Ciddi şey çekildi. KGB'ten bir yaralı var. Selim, benim nişanlıma evlenme
Δεν μπορούν να σου ηρεμήσουν. Αλλή ορμούσο. Βάλω ένα ρίσκι, αλλά σταμάτα ρε παιδί μου να είσαι αγχωμένος. Πραγματικά ρε Ανδρέα, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος. Στέλιο, μιλάς σαν να δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα παιδιά μου ρε κουμπά. Λοιπόν, στεριά το παιδιό μας και με φάσει τίποτε ρε. Θα πιάσουμε τα προβλήματα ένα-ένα και θα τα διορθώσουμε όλα. Μακάρι ρε κουμπά, μακάρι. Γεια σας. Γεια. Γεια σας. Έχατε μια πόσο να με σπάσετε μας. Πήγαμε σπίτι μας ύστερα από 31 χρόνια, Στέλιο μου. Τι ήθελες? Εντάξει ρε μάνα μου, εντάξει, τι ήθελα. Αλλά ανησυχούσα ρε παιδί μου. Λοιπόν, πέτε μας κάτι. Δεν βράμε το σπίτι μας, θεία. Έτοιμο να καταρρεύσει. Να καταρρεύσει. Ναι, Στέλιο. Είναι έτοιμο να πέσει το σπίτι μας. Καλά. Δεν το κατοικήσα. Δεν ήξερα αν είσαι μέσα και φύγαν, πάντως τώρα είναι έτοιμο να πέσει. Σπίτι, για να το αφήσουν να πέσει. Εύκολα, πες με την κάμερα. Ε? Βάρ' το, δούμε, Χρήστο. Δεν λεπτό να το βάλω πίσω. Χριστέ μου, είναι η αυλή μας, Τσίνη. Πρέπει να πάμε να την καθαρίσουμε την αυλή μας. Πρέπει να ήταν πολλά ωραία. Παράδεισος ήταν. Είσαι καμιά. Για μένα που έθαψε στη μάμα, ναι. Κλείστο σε παρακαλώ. Κλείστο, δεν μπορώ να το. Γυρίσε εδώ σπίτι. Ναι. Όχι, σε παρακαλώ, δεν θέλω να το. Άντε. Χρήστο, ρε. Σοφία. Μπροστά σε όλους θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη για τα λάθη που έκανα. Είμαι αδικαιολόγητος, Σοφία. Πρέπει να ξέρεις όμως, Σοφία μου, ότι έφυγα από το σπίτι γιατί δεν αντέχα να θέλω τη μάμα σου να πονεί. Και τη νύχτα μου γεννήθηκε ο Χρήστος και εσύ. Παλέφια. Σας παρακαλώ. Συγχωρέστε. Και μετά πάλι να αντέξεις. Σε φετσάφικες μας. Εντάξει.
Προσωπικά, μετά από τούτο που έζησα σήμερα, συγχωρούσα. Όμως σωστάμε. Δεν σου κράτω κατσία. Δεν θέλω να μου δικαιολογηθείς για τίποτε. Δεν θέλω τίποτε που σένα. Συγχωρώσα. Πραγματικά σε συγχωρώ. Όμως μην μου ζητήσεις τίποτε παραπάνω. Σοφία. Ρε. Αφήστε. Έγινε το. Συμφωνώ με τούτα που είπε η Σόφια. Αλλά νομίζω σήμερα η μάμα μας δεν θα ήθελε να είμαστε μαλωμένοι. Ναι. Δεν θα ήθελε. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα ήθελε. Τι συμβαίνει? Τίποτα δεν συμβαίνει, γιαγιά. Και μη με λες η Ιουλία. Πώς να σε πω? Τζούλια. Ο παπάς δεν σε βάφτισε, Τζούλια. Βαπτίζεται η δούλη του Θεού, η Ιουλία, είπε. Όχι, σε παρακαλώ, Κουνάκης, σε παρακαλώ, μην τον αρχίσεις αυτό το βάστανο, δεν μπορώ να ακούω. Κάτι πρέπει να κάνω και εγώ, γιαγιά, εδώ μέσα. Κάτι πρέπει να κάνω, δεν μπορώ, βαρέθηκα. Κοιτάξω, γιαγιά, θα χάσω την πύλια. Ας την πύλια και κοίταξέ μου. Έχασα. Εντάξει, ευχαριστημένη τώρα? Ναι, είμαι ευχαριστημένη. Πες μου τι συμβαίνει. Τίποτα δεν συμβαίνει, γιαγιά μου. Κάτι έγινε στο σχολείο. Τι έγινε στο σχολείο? Τι έγινε στο σχολείο, όλα θες να τα ξέρεις, ρε γιαγιά, αμάν πια. Δεν μπορώ εδώ μέσα. Νιώθω φυλακισμένη, ρε παιδί μου. Κουράστηκα, βαρέθηκα. Συνέχεια με φυλάγετε εδώ πέρα, με κοιτάτε, συνέχεια δεν μπορώ. Μαμά. Μαμά μου, συγγνώμη. Συγγνώμη, με μιλώ, μου έλα. Έλα, προσπάθησα να αγκαλιάσεις λίγο. Παναγία μου. Κύλησε το χέρι της. Τζούλια, κύλησε το χεράκι της. Καλά, αγαπητέ. Μην το ξανακάνεις, δεν πειράζει. Μαμά μου. Το κάνεις μια φορά, δεν πειράζει. Μην το ξανακάνεις. Μαμούλα μου, σ' αγαπώ πολύ. Σ' αγαπώ πολύ, μαμούλα μου. Μην ανησυχείς, όλα θα είναι καλά. Θα γίνεις καλά. Ναι, αγάπη, πίστευε το. Θα γίνεις καλά. Όλοι μας προσευχόμαστε στο Θεό να γίνεις καλά. Θα γίνει καλά και η Τζούλια μας. Και θα είμαστε πια όλοι ευτυχισμένοι. Μην κλαις. Όλα θα πάνε καλά. Τι γίνεται, Ιουλία? Τι γίνεται? Τι να γίνει. Να, εδώ είμαστε αγκαλιασμένες για να παίρνουμε δύναμη μια από την άλλη. Τζούλια, είσαι καλά? Ναι. Δεν σημαίνει τίποτα, πέστε μου. Σώνει και καλά, πρέπει κάτι να γίνει.
παλικαράκι ποιο είναι. Ο γιος μου. Του Άγγελο είμαι, τι κάνεις? Γεια σας κυρία Ολυμπία, τι κάνετε? Καλά αγάπη μου, είδες καθόλου τον Άγγελο? Τον Άγγελο? Μα ήρθε ο Άγγελος. Α, δεν σε πήρε? Όχι, δεν με πήρε. Πόσες ημέρες είναι εδώ? Από προχθές, με ρώταγε για σένα. Καλά, καλά, μην τον καλύπτεις. Πες του ότι θα του κρατήσω μούτρα. Αγάπη μου, ανησυχώ πάρα πολύ. Λείπει ώρες από το σπίτι και δεν απαντάει το τηλέφωνο. Ω κυρία Ολυμπία, ίδια η μάνα μου είσαι. Μα δεν είναι μωρό. Δεν μου καταλαβαίνει ότι δεν απαντάει το τηλέφωνό του. Τώρα τι να σου πω, κυρία Ολυμπία. Με συγχωρείς δηλαδή, αλλά μπορεί να είναι και με καμιά γκόμενα το παιδί. Ας τον ήσυχο. Καλά, καλά. Άμα κάνετε παιδιά, τα λέμε. Άρα, λοιπόν, γεια. Γεια. Και μην ανησυχείς. Θα έρθει ο κανακάρης. Καλά μου έλεγε η μάνα μου. Δεν έχεις παιδί, έχεις ένα καημό. Έχεις χίλιους. Αλήθεια είναι πολύ ωραία. Γι' αυτό σε λέω, πάρε κι άλλο. Εντάξει. Άρα, πάρε Χριστό, είναι πολύ ωραία. Ολία, τι λες, να ανοίξουμε ένα φούρνο, να φτιάχνουμε τυροπιτσάκια, σπανακοπιτσάκια, ε! Αυτό μας έλειψε να ανοίξουμε και φούρνο. Έλα, πάρε, μην ντρέπεσαι. Έλα. Καλά, ευχαριστώ. Να πάμε εμείς. Μην καθόμαστε και βλέπουμε το παιδί που τρώει και δεν νιώθει καλά. Έλα, Σόγια. Να πάμε εμείς μέσα. Να κάνουμε.